Αυτό εδώ είναι το μυστικό συστατικό. Χρησιμοποίησες μία μηχανή που σταματάει τον χρόνο και με μία ακτίνα λέιζερ άνοιξες το κουτί, έκλεψες το μυστικό συστατικό της καβουροπάτη, το αντέγραψες με επιτυχία και έφτιαξες τις δικές σου καβουροπάτη για να μην πληρώνεις πια. Ή ίσως πήγα στον τραγανό καβουρά, τις αγόρασα και πήρα και απόδειξη για αυτές τις νόμιμα δικές μου καβουροπάτη. 283 καβουροπάτη. Σωστά, εγώ τις έφτιαξα. Μάλλον δεν χρησιμοποίησες το λέιζερ και δεν ήσουν αόρατη. Μπομπ Σφουγγαράκι, την άλλη φορά να ασχολείσαι με το τι γίνεται σπίτι σου και να μην κατηγορείς άδικα κάποιον άλλον. Με τι γίνεται σπίτι μου? Γιατί το έκανες, Γκάρι? Μαου! Μας είπε στην ιστορία αυτή 100 φορές, Γκάρι. Δυστυχώς, ο συναδελφός μου και εγώ δεν θέλουμε να ακούμε ιστορίες. Θέλουμε την αλήθεια. Ξέρουμε ότι πήρες το συστατικό και είναι φανερό πως το έκανες. Πρώτα, έκλεψες ένα ελικόπτερο. Μετά, έκανες πτώση από αυτό. Και όταν σταμάτησα για να σηκώσω την κάλτσα μου, ήρθες από πίσω μου και έκανες ό,τι κάνει κάθε σαλικάρι. Έριξες διαβρωτικό οξύ από τους δακρυγενείς σου αδένες, έλειωσες την τσάντα και έτσι έκλεψες το μυστικό συστατικό. Μάου! Σωστά, Γκάρι. Αυτό είναι αδύνατον. Ποτέ δεν θα σήκωνα την κάλτσα μου ενώ είχα δουλειά. Μάου! Τι είπες, Γκάρι? Μάου! Είδες κάποιον να φεύγει με μία μαύρη τσάντα από τον τραγανό κάβουρα εκείνο το βράδυ? Κύριε σαλικάρι, περιγράψτε μας αυτόν τον κλέφτη για να κάνουμε ένα σκίτσο. Μάου! 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 Δεν το πιστεύω! Ήταν ο καλαμάρης! Ανοίξτε, κύριε Πλοκάμι! Ξέρουμε ότι είστε μέσα! Θέλουμε να σας ρωτήσουμε! Δεν συνεργάζεται! Ξέρεις τι να κάνεις! Νόμιζες ότι θα κρύψεις το έγκλημά σου? Αλλά εμείς μάθαμε τι έκανες. Αν με ένιωζε τότε θα ρώταγα τι εννοείται. Χαίρομαι που ρωτάς, γιατί μιλάμε για την κλοπή του μυστικού συστατικού της καβουροπάτη. Και έχουμε και αυτό τη μάρτυρα που σε είδε να φεύγεις από τη σκηνή του εγκλήματος με μια μαύρη περίεργη τσάντα. Μια τσάντα σαν και αυτή, μήπως? Ναι, γιατί δεν μπορείς να φτιάχνεις καβουροπάτη χωρίς... Παπούτσια χορού! Ακριβώς. Ήμουν σε διαγωνισμό χορού εκείνη τη νύχτα και θα το αποδείξω με αυτό το μετάλλιο για την τρίτη θέση. Μάλλον αυτό σημαίνει πως δεν έκλεψες το μυστικό συστατικό.